Παναριώτα Χριστούγεννα, τουλάχιστον όχι παντού. Αλλά τη γιορτή αυτή την έχουμε συνδέσει με το κρύο. Σίγουρα πάντως δεν φανταζόμαστε παραλίες και ζέστη. Σε κάποια μέρη του κόσμου όμως, έτσι δεν γιορτάζουν τα Χριστούγεννα. Στην Αυστραλία για παράδειγμα, τώρα είναι καλοκαίρι. Οι Αυστραλοί έχουν τα ίδια έθιμα που ξέρουμε. Διακοσμούν το σπίτι τους με στολίδια και λαμπιόνια, τρώνε γαλοπούλα, αλλά ανήμερα των Χριστουγέννων έχουν και το έθιμο να πηγαίνουν στην παραλία για πικνίκ και μπάνιο. Ο Άγιος Βασίλης εκεί περιφέρεται φορώντας σόρτς και την πρωτοχρονιά χαιρετίζουν το νέο έτος και μαζί τις καλοκαιρινές τους διακοπές, αφού τότε ξεκινάνε. Στη Νότια Αφρική πάλι, που επίσης το θερμόμετρο τώρα δείχνει και 30 βαθμούς Κελσίου, μη σας πω, τα Χριστούγεννα τους αρέσει να κάνουν ρεβεγιόν σε πισίνες. Κανονίζουν εκδρομές σε παραθαλάσσια μέρη, κάνουν μπάρμπεκιου και για το γιορτινό τους τραπέζι κλείνουν τραπέζι σε ψαροταβέρνα. Τα πιο εξωτικά Χριστούγεννα βέβαια τα περνάνε στη Χαβάη. Στολίζουν χριστουγεννιάτικα δέντρα στην παραλία με τα μαγιό τους και διοργανώνουν γιορτινές εκδηλώσεις, επίσης στην παραλία, στις οποίες τραγουδάνε τρίγωνα, καλάντα, χορεύοντας χούλα με κολλιά από λουλούδια στο λαιμό τους. Όχι, δείτε παρακαλώ, εξωτικό γιορτινό θέαμα. Τροπικά Χριστούγεννα περνάει και όποιος βρίσκεται στο Μαυρίκιο, το εξωτικό νησί του Ινδικού ωκεανού. Ο Άγιος Βασίλης εκεί παρκάρει το έλκυθρό του στην άμμο ή έρχεται με jet ski και αφήνει τα δώρα στην παραλία. Και μετά ρίχνει και μια βουτιά. Όσο για το γιορτινό τραπέζι στον Μαυρίκιο, περιλαμβάνει θαλασσινά και ψάρια. Και αντί για μελομακάρονα, βγαίνει επιδόρπιο γρανίτα και παγωτό. Σκάει ο Τζίτζικα στα Χριστούγεννα εκεί, αφού. Φεύγουμε από το τροπικό κλίμα, αλλά παραμένουμε στη ζέστη. Για όποιον θέλει να ζήσει απλώς πιο ζεστά Χριστούγεννα, έχοντας όμως τα έθιμα και τις παραδόσεις μας, υπάρχει πάντα η Κύπρος. Το ζεστό μεσογειακό της κλίμα δίνει ηλιόλουστες γιορτινές μέρες και μπορείς να κάνεις ρεβεγιόν φορώντας πέδιλο και κοντομάνικο. Ίσως και καμιά βουτιά, αν το θερμόμετρο ανέβει. Και στην Κύπρο, φίλοι μου, μπορεί να ανέβει. Ναι, είναι πιθανόν.